δικό μας κλάδο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα γιατί θα μιλήσουμε για τον ψυχολογικό πόλεμο, θα μιλήσουμε για τις τοξικές σχέσεις σε όλες τις μορφές της, τόσο στο οικογενειακό όσο και στο εργασιακό περιβάλλον. Και χαίρομαι που θα είναι μαζί μας η κυρία Θέκλα Πετρίδου, να μιλήσουμε και για το βιβλίο της, ένα βιβλίο που πραγματικά πρέπει να διαβάσετε, ειδικά και όσοι είστε έτσι φοιτητές στο δικό μας κλάδο, αλλά και όσοι έτσι σας αφορά. Και είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, οπότε περιμένουμε και τις ερωτήσεις σας. Να βάλω και την κυρία Πετρίδου. Ερωτήσεις σας, να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε μαζί και να μιλήσουμε για τον ψυχολογικό πόλεμο που μπορεί να δεχόμαστε κάποιοι από εμάς, από τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας και από τοξικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε. Ωραία, περιμένουμε σιγά σιγά να μπει, δεν ξέρω γιατί το ξαναπατάω, αποστολή αιτήματος, έχω πατήσει αίτημα. Ξέρω γιατί δεν το δέχεται. Περιμένουμε. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Καλησπέρα σε σένα Μαρία και στους ακροατές σου, από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολύ πληθείς, γιατί έβλεπα τώρα και τα stories σου προηγουμένως. Είμαι εδώ, στη διάθεσή σας, έχω και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος». Κοιτάω και να πριν, για να, έτσι, να το θυμηθώ λίγο. Ξέρετε τι μου άρεσε? Μπορείς να μου μιλάς στον ελληνικό. Ωραία, τέλεια. Ξέρεις, είμαι μόνο 46 ετών. Σωστό και αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξεκινάς το βιβλίο σου λέγοντας το προσωπικό σου βίωμα και αυτοαποκαλύπτοντας ουσιαστικά δικά σου κομμάτια πάρα πολύ. Και έτσι αυτό εμένα μου έκανε να ξεκινήσω το βιβλίο με ακόμα περισσότερη όρεξη, γιατί έβλεπα και δικά μου πράγματα, ταυτιζόμουν και μπορούσα να σε καταλάβω και έτσι να μπω καλύτερα και σε όλα αυτά που μου έλεγες μετά. Κοιτάξτε, Μαρία μου, εσύ σαφώς είσαι νεότερη από μένα. Όταν είπαμε μόλις 46, τον το είπα στιβόμενη. Εγώ μόλις. Αλήθεια... Εγώ μόλις 32, κοντά είμαστε. Ναι, θα μπορούσα, αν ήμουν μία έφηβος που δεν συγκρατιόμουν, να ήμουν και μαμά σου. Ναι. Λοιπόν, ο ψυχολογικός πόλεμος είναι το 5ο βιβλίο που έχω γράψει. Το 6ο βγαίνει σε 10 μέρες. Βγαίνει σε ένα μήνα. Βγαίνει 10 Ιουνίου και θα ήθελες και γι' αυτό να κάνουμε live, γιατί έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Λοιπόν, όμως θα μείνουμε σε αυτό τώρα. Όταν είχα γράψει το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο το έγραψα το 2005 και έχει τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας», δεν υπάρχει πλέον, μπορεί κάποιος να το βρει δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com, και το πρώτο μου βιβλίο, αλλά και το δεύτερο, υπάρχουν δωρεάν σε μορφή flipbook, που μπορεί κάποιος να τα διαβάσει ηλεκτρονικά. Τέλεια. Και επίσης, στη συμμετοχή στο κανάλι μου υπάρχουν και διαβασμένα σε playlist που το διαβάζω εγώ. Όταν λοιπόν είχα ξεκινήσει με την ανατομία μιας γυναίκας, ήμουνα μόλις 29 ετών. Όταν είχα αρχίσει να το γράφω και 30 όταν εκδόθηκε το βιβλίο, και ήμουν εξαιρετικά διστακτική στο να αυτοαποκαλυφθώ. Αν και λόγω του ότι έχω μια εξαιρετικά αυτοαποκαλυπτική φύση, δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ ιδιαίτερα σε εκείνο το βιβλίο. Αλλά προχωρώντας και πηγαίνοντας τώρα δεν το κάνω Κίτη, δεν γίνεται διαφορετικό. Πάει, δεν πειράζει. Πηγαίνοντας στο «Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά», το βιβλίο μου, το πρώτο που κυκλοφόρησε από εκδόσεις Ψυχογιός, το διάβασες? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ δεν είσαι μαμά? Δεν είμαι ακόμα μαμά, όχι. Μπράβο, ωραία. Υπάρχει και επιλογή της συνειδητής γονεϊκότητας. Θέλω να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτό το θέμα. Χρειάζεται. Την επιλογή της συνειδητής γονεϊκότητας. Σε αυτό το βιβλίο άρχισα να μην ντρέπομαι τόσο πολύ πλέον και άρχισα να γράφω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μετά πήγαμε στο βιβλίο μου «Να μείνω ένα φύγω» που βγήκε το 18 από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που εκεί το τερμάτισα. Έκανα μια τεράστια αυτοαποκάλυψη για το διαζύγιο μου το πρώτο κτλ. Και μετά ερχόμαστε στο ψυχολογικό πόλεμο. Δεν έχω άλλο να σας δείξω, ακόμη να βγει το καινούριο. Που ξεκίνησα να το γράφω με πάρα πολύ σοβαρότητα. Έχω μία εξαιρετική συνάδελφο, φίλη και συνεργάτη, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσή Τριφωνίδη, η οποία είναι ερευνητής, είναι με τη διδακτορική φοιτήτρια τώρα στην Αθήνα, διδάσκει σε διάφορα πρωτοβάθμια ιδρύματα, και τη ζήτησα να μου βρει
επειδή τους φίλους μας, τους φίλους μας ήταν ανταποδοτικές, τις λέω, βρες μου βρε παιδί μου, τι καινούργιες έρευνες υπάρχουν γύρω από το θέμα. Και υπάρχουν πολύ λίγα στον ερευνητικό τομέα γύρω από τον ψυχολογικό πόλεμο, από τον gaslighting, από τον ghosting, από όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουμε. Τα διάβασα εγώ όλα αυτά, δεν ήταν πολλά, καμιά 500 σελίδες, τα διάβασα, τα ξαναδιάβασα. Ξεκινάω να γράψω ακαδημαϊκά, ξεκινάω να γράψω δοκιμιακά, δεν μου βγαίνει, με τίποτα δεν μου βγαίνει. Οπότε ένα βράδυ που καθόμουν εδώ στον υπολογιστή, λέω, ας πάει για το παλιάμπελο, θα τα πω και αυτά. Όλα όσα θέλεις να πεις μάλλον. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ έχω κάνει παιδιά πολύ νεαρή, γέννησα το γιο μου ένα μήνα μετά που πήρα το πτυχίο μου στα 22 μου και την κόρη μου την έκανα στα 25. Έχω δύο παιδιά που τώρα η κόρη μου είναι 21 και ο γιος μου θα γίνει 24 τον Αύγουστο. Τα οποία παιδιά μου έχουν πάρει το χιούμορ μου. Οπότε προχθές είχα κάνει μια έκρηξη. Είχα πάθει κι εγώ ένα temper tantrum σαν ένα άλλο τρομερό δίχρονο. Επειδή τελευταίως έχω υιοθετήσει ένα σκυλάκι από αυτά τη ιστορία μου. Και ξέσπασα λεκτικά πάνω στην κόρη μου. Τι λέω μετά. Αγάπη μου, σου ζητώ 1000 συγγνώμη για αυτό που έχω κάνει. Για ποιο πράγμα μου ζητά συγγνώμη, μου λέει, για το ψυχολογικό πόλεμο που μου έχει κάνει. Τη λέω, ναι, σου έχω κάνει ψυχολογικό πόλεμο με ενεργητική επιθετικότητα και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, μου λέει. Μαζεύω υλικό για το βιβλίο. Τη λέω, ποιο είσαι, κόρη μου, τη λέω. Είσαι ο γιο τη άλλη που γράψε τι φυλακέ τη παιδική μα ηλικία και μετά βγήκε και την ξεπρόσχεσαι. Αλλιώ που λέει. Τη λέω να περιμένει να πεθάνω και μετά γράψει ό,τι θε. Μου λέει, α, δεν κατάλαβε καλά. Ο παππού και η αιά δεν πέθανα πρώτα του βγάλει στο κλάι. Τώρα να... Αυτά για την αυτοαποκάλυψη. Ωραία. Έτσι, έχει, το βιβλίο έτσι βλέποντά το για όσου το έχουν διαβάσει και για όσου δεν το έχουν διαβάσει. Κάποιοι γράφουν το σχόλιο ότι το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Βέβαια. Ναι. Γι' αυτό το είπα. Έχει όλες τις έννοιες, αυτό έτσι έχω σαν αίσθηση, όλες τις έννοιες που μπορείς να βρεις, όλες τις καταστάσεις μάλλον που μπορείς να βρεις στον ψυχολογικό πόλεμο. Από εργασία, από προσωπικές σχέσεις, από την παιδική σου ηλικία, από σχέσεις, από τα πάντα. Και μ' αρέσει αυτό που λες, φαίνεται ότι είναι ψαγμένο από όλες τις πλευρές και σου μαθαίνει και το πού μπορείς να συναντήσεις και τι μπορείς να έχεις συναντήσει και να μην το ξέρεις ότι το έχεις συναντήσει. Ναι, ξέρεις, στο κεφάλαιο για το mobbing, το οποίο στα ελληνικά μεταφράζεται είτε σε εργασιακό εκφοβισμό είτε σε ηθική παρενόχληση στην εργασία. Γράφω το εξής, ότι μέχρι το 2013 δεν είχα ιδέα τι σημαίνει η λέξη mobbing. Δεν είχα ιδέα. Γνώριζα τον bullying, που σημαίνει σχολικός εκφοβισμός, αλλά δεν είχα ιδέα τι σημαίνει η λέξη mobbing. Οπότε σε κάποια φάση μία παιδική μου φίλη, με την οποία πηγαίναμε μαζί στις κατασκηνώσεις της σκεφτικής οργανώσεως που αναφέρω στο πρώτο κεφάλαιο και γνωριστήκαμε στην Αθήνα, η Τζόρτζια Τσακλάνγκανου, η οποία τώρα είναι νομικός στην Ευρωβουλή, είναι νομική σύμβουλος των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, μια εξαιρετική κοπέλα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω πώς θα δει το βίντεο, στέλνω την αγάπη για τα φίλια στην Τζόρτζια. Είχε έρθει στην Κύπρο, ο πατέρας της δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολη στην Πάφο και είχαμε πάει για μια βόλτα στην παραλία και της λέω, βρε, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό με συναδέλφους. Και μου λέει, αυτό που βιώνεις είναι mobbing. Της λέω, τι είναι αυτό. Είναι mobbing. Μου λέει, είναι ένας όρος νομικός, ο οποίος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και μου εξήγησε ότι σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές, τότε μόνο για τη Σουηδία, ήταν η τελευταία χώρα όπου είχαν αρχίσει να θεσπίζονται νομοθεσίες προστασίας από τον εκφοβισμό στον εργασιακό χώρο και την ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Και εκεί ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τον όρο, ενώ σε επαφή με το βίωμα του ψυχολογικού πολέμου στον εργασιακό χώρο είχα έρθει σε επαφή από πάρα πολύ νωρίς, όπως καταγράφεται στο βιβλίο. Φυσικά, να απαντήσω λίγο μια ερώτηση. Όλα τα βιβλία μου είναι από τις εκδόσεις ψυχογείου και μπορεί κάποιος να τα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας των εκδόσεων ψυχογείου, είναι μέσα από τα βιβλιοπολία, τα κατατόπους βιβλιοπολία, μπορεί αν δεν τα έχουν εκεί να τα παραγγείλει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ φοβιστικό. Είναι δραματικό, φοβερό, ότι ακόμη και στον επαγγελματικό χώρο των ψυχολόγων υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο δεν είναι ενημερωμένοι για αυτά, αλλά που ήδη εξασκούν mobbing στους συναδέλφους τους. Πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να πάρω την ευκαιρία έτσι δημοσίως να σου πω ότι το γεγονός ότι ζήτησες να παρουσιάσουμε το βιβλίο
ούσα μία νεότερη συνάδελφος από την Ελλάδα και είδα το προφίλ σου, ξέρεις, είμαστε ψυχολόγοι, είδα το προφίλ σου στο Instagram και καταλαβαίνω πόσο ενεργητικός άνθρωπος είσαι και πόσο δημιουργική είσαι. Αυτό δείχνει ότι έχεις μία πολύ φρέσκια νεανική διάθεση συνεργασίας με τους άλλους ανθρώπους και είναι αυτό που λείπει και από τις τάξεις του ψυχολόγου στην Ελλάδα και στην Κύπρο γενικότερα, αλλά από και, και από όλα τα επαγγέλματα, η συναδέλφωση. Αυτό που λέμε είναι συνάδελφος, να υπάρχει αυτή η συναδελφικότητα, όλος είναι συναδελφικότητα. Να αγαπούμε τους συναδέλφους μας και να προσπαθούμε να έχουμε ανταποδοτικές σχέσεις. Αυτό είναι φοβερό. Είναι εξαιρετικό. Και θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Εμένα μου πήρε κάποια χρόνια για να μπορέσω να εμπιστευτώ τους συναδέλφους, γιατί με το που πήγα πίσω στην Κύπρο από τις σπουδές μου, έπεσα κατευθείαν σε εργασιακό εκφοβισμό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και η εμπειρία, έτσι. Πώς να εμπιστευτείς όταν η πρώτη σου εμπειρία. Και στέκομαι πολύ γιατί το συναντώ και σε θερμοκόμενους και σε πολλούς ανθρώπους που μιλάω. Πώς να εμπιστευτώ όταν οι πρώτες μου εμπειρίες είναι τόσο τραυματικές. Και μιλάω και για εργασία, και όταν οι πρώτες μου εμπειρίες στην παιδική ηλικία είναι τραυματικές. Αναγκαστικά εμπιστεύομαι. Εκεί ακριβώς όμως έρχεται και η δύναμη της ψυχοθεραπείας. Η οποία ψυχοθεραπεία λειτουργεί ως ένας δρόμος, ένας μηχανισμός επούλωσης αυτών των τραυμάτων. Είσαι και ψυχοθεραπεύτρια γκεστάλτ, άρα το βλέπεις και με τον ίδιο τρόπο που το βλέπω και εγώ, ότι έχει να κάνει και με την τοποθέτηση που έχεις απέναντι στον εαυτό σου, απέναντι στο τραύμα, απέναντι στο χώρο. Και ακριβώς αυτό είναι που μας κάνει να είμαστε χρήσιμοι η ειδική ψυχικής υγείας, οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές στη σημερινή εποχή, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει βιώσει bullying στο σχολείο, μπορεί να μην έχει βιώσει mobbing στον εργασιακό του χώρο, αλλά σαφώς πάρα πολλοί από εμάς έχουμε μεγαλώσει με μητέρες, πατεράδες, φροντιστές που δεν ήταν ιδιαίτερα στοργικοί, που δεν μας δίδαξαν να αγαπούμε και να αγαπιόμαστε. Έχουμε θέμα σε αυτό στην Ελλάδα και στην Κύπρο πάρα πολύ. Μιλάω πάντα για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί η κλινική μου πείρα έχει να κάνει με αυτές τις δύο χώρες. Ναι. Τις δύο χώρες συγκεκριμένα. Έχουμε αρκετά κοινά. Η Κύπρος είναι όπως την ελληνική επαρχία. Δηλαδή, φαινόμενα που συναντάς στην κυπριακή κοινωνία θα τα συναντήσεις, ξέρω εγώ, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη. Κάπως έτσι είναι η νοοτροπία στην Κύπρο γενικότερα. Δηλαδή, δεν έχουμε πολύ διαφορά. Είμαστε και ο ίδιος λαός, είμαστε το ίδιο έθνος. Έχουμε περάσει και οι δύο χώρες τουρκοκρατία. Έχουμε γενικά κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση με τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που είναι λίγα χρόνια μπροστά από την επαρχία όσον αφορά στην κοινωνική εξέλιξη και στην εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά γενικότερα έχουμε παρόμοια θέματα. Okay. Επίσης, όρους που πολλοί δεν ξέρουν από εμάς, και εγώ δεν σου κρύβω ότι πολύ πρόσφατα έχω εξοικειωθεί πάρα πολύ και θα ήθελα λίγο να τους πούμε, το ghosting ας πούμε, που το έχω δει από, δεν θα πω ψέματα, το έχω μάθει από τους νεαρότερους θεραπευόμενους μου όταν ξεκίνησε όλο. Μαρία μου, είσαι 32 ετών και δεν σου έχει κάνει ghosting ποτέ κανένας, πες μας πώς τα καταφέρνεις. Έλατε. You've never been ghosted. Πώς τα κατάφερες να μην σου φέρει κανείς ghosting. Πες μας, να μάθουμε κι εμείς. Είναι η γενιά που ήμουν στο μετέχνιο που δεν φλερτάραμε μέσω social media, νομίζω. Νομίζω το ghosting γίνεται και στις πραγματικές σχέσεις. Ναι. Μπράβο, εγώ το ίσως το τοποθετώ εκεί. Αν το βάλουμε στις πραγματικές σχέσεις, εντάξει, θα κάνω και εγώ την αυτοποκάλυψη. Ghosting, για όσους μας παρακολουθούν και δεν είναι εξοικειωμένοι με τον όρο, σημαίνει να σταματάει κάποιος μια γνωριμία, μια ερωτική σχέση ξαφνικά και να εξαφανίζεται σαν το φάντασμα δίχως εξηγήσεις. Εγκατάλειψη δίχως εξηγήσεις, ως σαν το φάντασμα. Εντάξει, όλοι έχουμε περάσει. Καλά, δεν το συζητάμε καν. Εκεί να δεις τραύματα. Πες μας λίγο, τι τραύματα. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Λέει ο Μίτσος, ghosting aka κόψιμο λάσπης, ωραίο. Είναι αυτή η συνθήκη στην οποία δείχνουμε τη γαϊδουριά και την έλλειψη ανθρωπιάς. Είναι λάθος ο όρος γαϊδουριά, γιατί τα γαϊδούρια είναι συμπαθέστατα τετράποδα. Την έλλειψη ανθρωπιάς μας. Δηλαδή, μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω έστω και online με έναν άνθρωπο. Να ανταλλάξω 657 μηνύματα. Γιατί αυτοί που κάνουν ghosting, στην αρχή κάνουν love bombing,
βομβαρδισμό αγάπης και μετά πάνε στον ghosting. Δεν θα σου κάνει ghosting ένας ο οποίος ήταν νερόβραστρος από την αρχή. Ghosting θα σου κάνει ένας ο οποίος σε έχει γεμίσει με μηνύματα, τηλεφωνήματα, τώρα λέω όλα αυτά τα καλούδια της πανδημίας. Βιντεοκλήσεις, ξέρω εγώ, στο Skype είχε πάρει, στο Messenger είχε πάρει, Cyber έχετε κάνει, τα πάντα έχετε κάνει και μετά μην τον είδατε ή μην την είδατε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, έχει και γυναίκες που κάνουν ghosting. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, και ένας άνθρωπος ο οποίος σου έχει δείξει ότι σε πάει με χίλια, ο οποίος έχει κουρδίσει να μπει στη διαδικασία να φλερτάρεις, μπορεί ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί η σχέση, να μην πεις, να μην πούμε τα φτιάξαμε. Ξαφνικά, σε μπλοκάρει από τα social, σε μπλοκάρει στο τηλέφωνο, σε μπλοκάρει στα μηνύματα και δεν μπορεί να τον βρεις ή να την βρεις πουθενά. Γιατί για οποιοδήποτε λόγο αφορά τον ίδιο ή την ίδια, ποτέ δεν μας κάνουν ghosting για μας, μας κάνουν ghosting για τον κόλο τους, sorry. Είναι Instagram δικαίωμα, δεν είναι τηλεόραση. Ναι, δεν θα μας κόψει. Επειδή έχω την εμπειρία από την τηλεόραση που κάποιες λέξεις δεν πρέπει να τις λέμε. Έχω θέμα με τον εαυτό τους. Έχω θέμα με τον εαυτό τους. Για οποιοδήποτε λόγο αφορά τους ιδίους, συνήθως επειδή κάποιος ο οποίος φλερτάρει για να ξεπεράσει ένα χωρισμό, έναν καυγά με το τέρι του ή με το τέρι της, θα το κάνει έτσι και μετά θα τα βρει με εκείνον ή με εκείνον που ενδιαφέρεται και έχει μόνιμο η σύνδεση και θα εξαφανιστεί. Ή κάποιος που κάνει ghosting είναι γιατί. Α, τι ωραίο αυτό που γράφει κάποιος από κάτω. Ναι. Έχει γεμίσει τον εγκέφαλο ενδορφίνες και σε εκθέτει σε στέρηση μετά. Ακριβέστατα. Τέλος πάντων, είναι κάτι που δεν έχει κάνει με σένα. Έχει να κάνει με τη δική του ψυχοπαθολογία. Θα σε αφήσει μετά χωρίς εξήγηση γιατί δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη για το γεγονός ότι σε εξέθεσε εσένα στο love bombing του, στο love bombing της, στο ότι σε έκανε να πιστέψεις ότι υπάρχει περίπτωση να τα φτιάξεις με το πρόσωπο εκείνο, με υπάρχει περίπτωση να ζεις και εσύ την ιστορία της ευτυχίας σου, γιατί κακά τα ψέματα και η pop κουλτούρα και η νοοτροπία μας, γενικά μας έχει τον έρωτα πολύ ψηλά. Είμαστε, ρε παιδί μου, εμείς οι Έλληνες είμαστε ρωτιάριδες και καψουριάριδες και γενικά τα θέλει ο ποπός μας, αυτά θέλει. Θέλει πάρα πολύ. Ghosting μπορεί να γίνει και σε φιλικές σχέσεις. Αλλά στις ερωτικές πονάει περισσότερο. Συμβαίνει και στις φιλικές. Τέλος πάντων, θεωρούμε τον έρωτα κάτι πολύ σημαντικό. Τον έχουμε θεοποιήσει, τον έχουμε ανεβάσει πολύ ψηλά. Και αν ξεκινήσει ένα φλερτ και αν ξεκινήσει μια περίπτωση γνωριμίας ή σχέσης, τότε κάνουμε ελπίδες. Πω, θα βρω άντρα, θα βρω γυναίκα, θα ευτυχήσω. Και μετά σε ρίχνει κάτω. Εγώ το χαρακτηρίζω και σαν το hit and run accident. Hit and run σημαίνει να ένα αυτοκίνητο να χτυπήσει έναν πεζό και να τον αφήσει αβοήθητο στην άκρη του δρόμου και να φύγει. Όντως έρχεται αυτή η αίσθηση της αβοηθησίας, ότι με αφήνει εκεί, έχω εκτεθεί και δεν ξέρω τι να το κάνω. Και ξέρεις, ξυπνάνε και πολλές ενοχές, τι έκανα εγώ, μήπως εγώ φταίω. Είναι πολύ ωραίο που μας λες ότι ευθύνεται στη δική του ψυχοπαθολογία, η δική της ψυχοπαθολογία. 100% είναι δικό του το θέμα. Θα σου πω τώρα μια συζήτηση που είχαμε έναν νεαρό. Ο οποίος δεν είναι πελάτης μου, είναι ένας άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον, ο οποίος ήταν τότε 19 ετών και μου λέει, ξέρεις, φλερτάρω εδώ και 3-4 μήνες διαδικτυακά με μια κοπέλα, την οποία δεν την έχω δει από κοντά. Φλέρταρα γιατί ήμουνα στην καραντίνα, την πρώτη καραντίνα. Φλέρταρα επειδή ήμουνα στην καραντίνα και βαριόμουνα και δεν είχα που να πω και τι να κάνω. Δεν την πολύ γουστάρισα από τις φωτογραφίες, καλή φαινότανε. Αλλά όταν ήρθα στην Κύπρο, το καλοκαίρι μου τα έλεγε αυτά, όταν ήρθα στην Κύπρο πήγαμε για ένα ραντεβού και όταν την είδα δεν μου άρεσε ερωτικά. Και σκέφτομαι να μην της ξαναπαντήσω μήνυμα, να μην της ξαναπαντήσω τηλέφωνο, να της κάνεις ghosting δηλαδή, του λέω. Μου λέει, ναι, δεν είναι καλύτερα να της κάνω ghosting παρά να πάω να της πω ότι δεν μου άρεσε ως γυναίκα. Όχι. Εγώ του είπα ότι το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν σου άρεσε ως γυναίκα. Το πρόβλημά σου είναι ότι εσύ δεν ξεκίνησες τη γνωριμία από τον μόνο λόγο για τον οποίο ξεκινάμε μια γνωριμία, επειδή ένιωσες κάτι για εκείνο το πρόσωπο και σου κάνει κάποιο κλικ. Χρησιμοποίησες εκείνη τη γνωριμία σαν παυσίπονο
για το διάστημα της πανδημίας που ένιωθες μοναξιά, που ένιωθες στενοχώρια, που δεν ένιωθες τι ένιωθες. Οπότε τώρα του λέω, άμα θες να θεωρήσει άνδρας και να έχεις κοχώνες που λένε και στην Αμερική, ναι, οι Αμερικανοί, οι Μεξικανοαμερικανοί, αν θες να είσαι άνδρας κοτσονάτος, του λέω, θα ξαναβγείς με την κοπέλα και θα της πεις την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, μου λέει. Αυτή που σου είπα, του λέω. Θα της πεις, είμαι ένας μαλάκας, sorry για την έκφραση, ο οποίος ξεκίνησα να συνομιλώ μαζί σου στην πλάκα, χωρίς να το σκεφτώ σοβαρά, και τώρα που βρεθήκαμε από κοντά και κατάλαβα ότι εσύ έχεις κτίσει συναισθήματα για μένα, θέλω να σου πω την αλήθεια ότι εγώ απλώς έπαιζα και απλώς περνούσα την ώρα μου στην πανδημία και δεν σε σεβάστηκα. Και είμαι ένας μαλάκας και φεύγω. Αλλά να φύγεις κύριος, του λέω, όσο μαλάκας και να είσαι. Το κάνει. Το κάνει και μετά μου είπε και ευχαριστώ. Ναι. Είναι ένα παιδί που είναι καλά μεγαλωμένο. Ναι. Μου είπε και ευχαριστώ μετά. Και του λέω, κάθε φορά που θα αρχίσεις να φλερτάρεις με μια κοπελά, θα σκέφτεσαι γιατί φλερτάρω τώρα. Ο μόνος λόγος για να φλερτάρεις είναι επειδή γουστάρεις το άτομο με το οποίο φλερτάρεις. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να φλερτάρεις. Το φλερτ δεν είναι για να νιώσουμε καλύτερα. Το φλερτ δεν είναι για να περάσουμε την ώρα μας. Το φλερτ δεν είναι για να νιώσουμε ότι θεραπεύουμε την κατάθλιψή μας ή το άγχος μας ή την ανή μας. Το φλερτ μόνο για κάποιο λόγο υπάρχει. Μόνο για το συγκεκριμένο λόγο υπάρχει. Φλερτάρω επειδή γουστάρω. Και ξέρεις από την αρχή γουστάρεις. Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους. Τώρα θα έκλαμε πάσο όμως το ότι κοίτα τι ωραία που μπορεί να όλα και κάποια μαμά μεγαλώνοντας το γιο της ή κάποιος μπαμπάς και να μην φτάναμε να κάνουμε, για καλό το λέω, αυτό το ρόλο οι ψυχοθεραπευτές. Δεν ήταν πελάτης μου το παιδί. Δεν ήταν πελάτης μου. Ήταν ένα παιδί ηλικής μου οικογένειας, ένα παιδί το οποίο γνωρίζω πολύ καλά τη μαμά του και τον ξέρω από μωρό και έχουμε μια... Θα έλεγα με θεωρεί λίγο μέντορα του και μου μιλάει το παιδί. Και έχω και το θάρρος του για να του μιλήσω. Του έχω αλλάξει και τα πάμπερς. Έχω και το θάρρος του για να του μιλήσω έτσι. Ναι, στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», ένα τέτοιο τρόπο εισηγούμε ανατροφής παιδιών, διαπαιδαγώγησης παιδιών μου, να έχει μέσα και την ψυχοσυναισθηματική και όχι μόνο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που δεν έχουμε. Δεν έχουμε αυτό. Ναι. Σωστό. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο που λέγαμε ότι έχει να κάνει με τον άλλον, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι. Βέβαια, να το... Πες μου. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας γνωρίζει, φουσκώνει σαν έναν μπαλόνι η προσοχή του και το ενδιαφέρον του προς εμάς, να είμαστε επιφυλακτικοί, να είμαστε προσεκτικοί, διστακτικοί, γιατί όσο πιο γρήγορα ενθουσιάζεται κάποιος, τόσο πιο γρήγορα ξενθουσιάζεται. Σωστό. Οι φυσιολογικές σχέσεις έχουν έναν build-up σταδιακό, χτίζονται σταδιακά. Στην αρχή αρέσει ο ένας τον άλλον, υπάρχει ένας αρχικός ενθουσιασμός, γνωρίζονται οι άνθρωποι, αρχίζουν να συνδέονται μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει πρώτα η έλξη, μετά αρχίζει να χτίζεται η οικειότητα και όταν χτιστεί αρκετά καλά η οικειότητα, τότε μπορεί να έρθει και η δέσμευση για να έχουμε και τα τρία στοιχεία που είναι σημαντικά με μια σχέση και τότε μιλάμε για έρωτα. Μόνο με το πάθος δεν μιλάμε για έρωτα, μόνο με τη συνήθεια ή την οικειότητα δεν μιλάμε για έρωτα, μόνο με τη δέσμευση δεν μιλάμε για έρωτα. Η τριγωνική θεωρία της αγάπης που με σίγουρα ότι τη γνωρίζεις. Ναι. Λοιπόν, είμαστε πολύ προσεκτικοί αν κάποιος μας λούζει και μας βομβαρδίζει με αγάπη, στα ξαφνικά. Ακριβώς. Πολύ ωραίο, για να μην ρίχνουμε και όλο την ευθύνη στον άλλο, να προστατεύουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Και αυτό ήμουν έτοιμη και να σου πω ότι όταν το δέχομαι και το βλέπω να συμβαίνει με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, ας κοιτάξω λίγο κι εγώ. Κάνει έτσι. Κοιτάξτε, χρησιμοποιώ έναν όρο στο κανάλι μου στο YouTube, αδιάγνωστη. Δεν μ' αρέσει να λέω είναι αρχισιστές ή έτσι αλλιώς, ή αδιάγνωστη. Εντάξει. Γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορείς να διαγνώσεις κάποιον που ακούς τη συμπεριφορά του από κάποιον άλλο, όπως την περιγράφει, πώς τη μεταφέρει. Λοιπόν, παλιότερα θεωρούσα ότι περιβαλλόμαστε από αδιάγνωστους. Τώρα είμαι πεπισμένη ότι ζούμε ανάμεσά τους. Οπότε ακόμη και αν υπάρχει ένα pattern, ακόμη και αν υπάρχει ένα μοτίβο, ακόμη και αν έχουμε φάει ghosting από τρεις γκόμενους διαδοχικά, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι δικό μας μόνο το πρόβλημα. Όχι μόνο, βέβαια. Όχι. Δηλαδή να το έχουμε στο μυαλό μας ότι ζούμε σε μια εποχή ηθικής παρακμής,
Δεν υπάρχει μόνο οικονομική κρίση, υπάρχει και πνευματική κρίση, υπάρχει και πολιτισμική κρίση. Γενικότερα υπάρχει ένας μηδενισμός τώρα στους Έλληνες παγκοσμίως. Σαν έθνος είμαστε σε πολύ πεσμένη κατάσταση, ενώ τα ιδανικά μας είναι... Δεν ξέρω, Μαρία, νιώθω ότι έχουμε αποτάξει από πάνω μας τα παλιότερα ιδανικά τα οποία μας ενέπνεαν και δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε καινούργιες ανθρωπιστικές αξίες στη θέση τους για να έχουμε όραμα και vision για τη ζωή μας. Ισχύει. Γιατί μεγαλώνουν πολλά παιδιά σήμερα και έχουν μεγαλώσει και παλιότερα παιδιά στην ηλικία τη δικιά μου, χωρίς πνευματικότητα. Ναι. Και χωρίς φιλότιμο. Και είναι κρίμα η λέξη φιλότιμο που στην ουσία είναι μια μετάφραση για τη λέξη συνέστηση. Είναι κρίμα που στη γλώσσα στην οποία γεννήθηκε, στη χώρα στην οποία γεννήθηκε, να μην υπάρχει τόσο συχνά. Να μην υπάρχει. Ακριβώς. Εδώ η Ελένη μας ρωτάει, δεν έχουμε, λέει, το μαγνήτη. Το μαλακομαγνήτη. Ναι. Δεν είμαι βέβαιη. Θα απαντήσω σε αυτό, γιατί οι ερωτικές σχέσεις είναι ο τομέας μου. Όχι πως θα καταφέρουμε ιδιαίτερα στις ερωτικές μου σχέσεις. Μην φανταστείτε, δύο φορές παντρεμένη, δύο φορές χωρισμένη είμαι, μη φανταστείτε ότι είμαι και καμία πετυχημένη και τα γράφω και αυτό στο καινούριο βιβλίο. Έχω παρατηρήσει όμως το ακόλουθο, ότι υπάρχουν πολλοί αδιάγνωστοι ανάμεσά μας, υπάρχουν πολλοί μακάκες ανάμεσά μας και στα δύο φύλλα και σε όλους τους ερωτικούς προσανατολισμούς. Η διαφορά όμως ενός ανθρώπου ο οποίος είναι συγκροτημένος ψυχοσυναισθηματικά και είτε έχει κάνει ψυχοθεραπεία και έχει καταφέρει να έχει υγιή δεσμό με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους, είτε μεγάλωσε, είτε είναι ένας εξαιρετικά τυχερός άνθρωπος που μεγάλωσε σε ένα πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον που είχε ασφαλή δεσμό με τη μητέρα, με τον πατέρα και με τα αδέρφια κτλ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είτε μεγάλωσαν με καλό τρόπο, είτε είναι ψυχοθεραπευμένοι, αναστηλωμένοι, εντάξει. Όσοι είναι αναστηλωμένοι και όσοι έχουν υγιή δεσμό με τον εαυτό τους και την ικανότητα δημιουργίας υγιούς δεσμού με άλλους, όταν γνωρίσουν αυτούς τους αδιάγνωστους, δεν τους θέλουν. Σωστά. Τους καταλαβαίνουν από την πρώτη στιγμή, μόλις ζουν τη μαλακία, λένε «Ουφ, τε καβλέ». Είναι μια λέξη δικιά μου αυτή. Μια φορά την είχα πει στην τηλεόραση και γίνω χαμός. Δεν τους ελκύει. Ναι. Τους ελκύουν μόνο υγιείς προσωπικότητες. Ενώ οι υπόλοιποι που ακόμη είμαστε στη διαδικασία που προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοεκτίμηση μας και να αναστηλωθούμε και να μάθουμε να συνδυόμαστε υγιώς, παθαίνουμε τρέλα. Κεραυνοβόλος έρωτας, μόλις τον είδα έπαθα. Μόλις την είδα έμεινα. Το live θα μείνει μετά και θα το ανεβάσουμε και στα κανάλια μας στο YouTube, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, αυτό το έρωτας με την πρώτη ματιά συνήθως είναι ψυχοπαθολογία, η οποία έχει μια άλλη ψυχοπαθολογία και κάνουν ωραίο πάρτι. Ακριβώς. Και νομίζω κάτι είπα το ωραίο πάρτι. Ναι, ναι. Και νομίζω και απαντάς στη Φρίντα που μας λέει ενδέχεται να επιλέγουμε ανθρώπους που να μας κάνουν γκόστικ. Υποσυνείδητα, ναι. Και ίσως αυτό να έρχεται, προβολή όπως λέει η Σουτσάνα πολύ ορθά, ίσως αυτό να έρχεται και από ένα φόβο δέσμευσης που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε αν εγώ φοβάμαι να δεσμευτώ, υποσυνείδητα, χωρίς να συνειδητοποιώ, επιλέγω να με ελκύουν αυτοί που θα μου κάνουν γκόστινγκ, ούτως ώστε να κάθομαι μόνη μου και να λέω πάνω μου τι κρίμα που είμαι. Μα έχει παρατήσει και ο ένας, με έχει παρατήσει και ο άλλος και άλλοι και παράλληλοι και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλώνω ένοχη πάντως εγώ. Αυτό. Δηλώνω ένοχη και παρούσα σε αυτό το ψυχοπαθές παιχνίδι. Το έχω κάνει στη ζωή μου. Και ελπίζω να μην το κάνω από εδώ και μπρος, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να περάσει διάφορα στάδια ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης, ανάπτυξης, να έχει πισοδρομίσματα. Αυτό ακριβώς. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, ότι κάνοντας ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει ότι τα έχουμε λύσει όλα και πάμε με μια ευθεία γραμμή προς τα πάνω. Υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις. Ο έρωτας είναι τυφλός, η καψούρα είναι τυφλή. Mm. Η καψούρα είναι τυφλή, το κόλλημα είναι τυφλό. Ο έρωτας μια χαρά μάτια έχει. Κάτι λέει κάτι πολύ ωραίο. Η Ελισάβετ λέει μοναξιά νιώθεις και σε μια μη υγιή σχέση. Ναι, βέβαια νιώθεις μοναξιά σε μια μη υγιή σχέση. Παλεύεις από εκεί το πήραμε, από εδώ το φέραμε στο ερωτικό, το καταλήξαμε. Ναι, έλα ντε, και εδώ λέμε. Ξέρεις γιατί όμως.
Ξέρεις γιατί, εσύ το ξέρεις, αλλά το πούμε και για τον κόσμο μας παρακολουθεί. Γιατί οι ερωτικές μας σχέσεις είναι εκείνο το κομμάτι της ζωής μας, το οποίο μας φέρνει θέλοντας και μη αναπόφευκτα σε επαφή με το παιδί μέσα μας. Αναπόφευκτα σε επαφή με τον πυρήνα του εαυτού μας. Γι' αυτό μας απασχολούν τόσο πολύ οι ερωτικές μας σχέσεις. Γιατί έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα περισσότερο. Μεγαλώσαμε είτε με προστατευτικές μητέρες, είτε με ψυχρές μητέρες, είτε με απορριπτικές μητέρες, είτε με κακοποιητικές εμπειρίες, οι κακοποιητικούς πατεράδες, οι κακοποιητικές μητέρες. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής των παιδιών σε Κύπρο και σε Ελλάδα έχει πάρα πολλά δεινά. Δηλαδή, πολλά πράγματα που σου λένε να κάνεις, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Είναι ο πίνας στην οικογένεια εκεί, που πάνω στην οικογένεια μπορεί να γίνουν εγκλήματα, που λέω εγώ. Η αγία ελληνική οικογένεια. Αυτό. Πάνω σε αυτό. Κάτω από το χαλί εγκλήματα πολλά. Ναι. Είμαστε ρωτιάρες, δηλαδή. Ελένη μου, είμαστε ρωτιάρες, αλλά κάνουμε πολύ πιο ερωτιάρες λαός, αλλά κάνουμε πολύ πιο λίγο σεξ και πολύ πιο λίγο έρωτα από άλλους λαούς που δεν δηλώνουν ρωτιάριδες. Γιατί ξοδεύουμε το χρόνο μας να τσακωνόμαστε, να δημιουργούμε θέματα ο ένας στον άλλον και να πηγαίνουμε στους ψυχολόγους να κλεγόμαστε. Παρά να ερωτευόμαστε. Όντως. Η Μαριάννα μας λέει τι περιλαμβάνει μια υγιή σχέση και πότε δεν είναι υγιής. Μια υγιή σχέση, όπως είπα προηγουμένως, με βάση την τριγωνική θεωρία της αγάπης, την οποία στερνίζομαι, περιέχει τα τρία στοιχεία. Πάθος, έλξη ερωτική και ερωτική συμβατότητα, οικειότητα, συνδεσιμότητα, ουσιαστική οικειότητα και καλή επικοινωνία και δέσμευση των δύο ανθρώπων. Εγώ επιλέγω να μιλώ για τις σχέσεις μεταξύ δύο ανθρώπων, παρόλο που στην εποχή μας έχουν βγει και άλλα μοντέλα σχέσεων. Εγώ όταν λέω ερωτική σχέση, εννοώ την ερωτική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων και τη μονογαμικότητα τη βλέπω έτσι σαν στοιχείο της ερωτικής σχέσης, της ολοκληρωμένης σχέσης. Εντάξει, στην εποχή μας υπάρχουν και άλλες μορφές σχέσεις. Δεν ξέρω, ίσως σε κάποια φάση να χρειαστεί να τις μάθουμε κι αυτές, να μας τις παίρνουν για θεραπεία. Η Σουζάνα κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση και εκεί ήταν που ήθελα να πάω κι εγώ σε άλλο ένα κεφάλαιο που έχει στο βιβλίο σου για τη συνεξάρτηση. Που είναι πολύ ωραία. Η συνεξάρτηση είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Η λέξη συνεξάρτηση έχει βγει από τις θεραπευτικές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στη φιλοσοφία των ομάδων 12 βημάτων απεξάρτησης, που είναι γνωστές ως οι ανώνυμοι αλκοολικοί, οι ανώνυμοι ναρκωμανείς κτλ. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια παγκοσμίως και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτές οι ομάδες, ψυχοθεραπευτικές ομάδες, ομάδες αυτοβοήθειας στην ουσία, δεν είναι ψυχοθεραπευτικές, οι οποίες δουλεύουν τόσο με τους εξαρτημένους, αλλά έχουν κάνει και θεραπευτικές ομάδες για τους συντρόφους εξαρτημένων ανθρώπων. Mm-hmm. Και εκεί έχει διαφανεί ότι οι σύζυγοι, οι σύντροφοι και τα παιδιά εξαρτημένων ανθρώπων, είτε εξαρτημένο στο αλκοόλ, είτε εξαρτημένο στον τζόγο, είτε εξαρτημένο στο σεξ, είτε εξαρτημένο σε οποιαδήποτε άλλη ουσία, καταλήγουν να λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο μέσα στη σχέση τους, που σαν να υποβοηθούν τον την εξαρτημένο, εξαρτημένη σύντροφό τους να συνεχίζει την εξάρτησή του. Και από εκεί έχει προκύψει όρος codependency, συνεξάρτηση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο. Μιλούμε, νομίζω, ο εκδοτικός Οικοσμήνωας. Πρέπει να μου δώσει ποσοστά, γιατί είναι εγώ στο συστήνω. Το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», από τη Ρόμπιν Νόργουτ. Ένα βιβλίο που έχει βγει τη δεκαετία του 80, το οποίο είναι το πρώτο βιβλίο αυτοβοήθειας, βιβλίο από ψυχολόγο γραμμένο για το κοινό, το οποίο στοχεύει στην καρδιά του προβλήματος της συνεξάρτησης. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας συστήνω να το διαβάσετε. «Γυναίκες που αγαπούν πολύ». Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ξεκαθαρίζει για ποιο λόγο οι κόρες αλκοολικών. Μιλάει για γυναίκες που αγαπούν πολύ, αλλά από την εργασιακή μου πείρα και την κλινική μου πείρα θεωρώ ότι εφαρμόζει και στους άνδρες που αγαπούν πολύ. Εξηγεί γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με εξαρτημένους γονείς ή με γονείς οι οποίοι ήταν τοξικοί, και αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό βιβλίο, το «Τοξική γονείς» του Dr. Susan Forward. Και αυτό το βιβλίο και αυτό που ανέφερα προηγουμένως το διαβάζω πάλι στη συμμετοχή στο κανάλι μου, για ποιον ενδιαφέρεται, αλλά μπορείτε να τα βρείτε, να τα διαβάσετε. Τα παιδιά τοξικών γονέων, τα παιδιά των addicts, αναπτύσσουν μια προσωπικότητα που δεν μπορούν να υπάρξουν μόνοι τους
και να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, θέλουν να προσκολούνται πάνω σε κάποιον εξαρτημένο. Mm. Να κάνουν τους σωτήρες, να κάνουν τις μητέρες Τερέζες, να κάνουν τις ερυθροσταυρίτισες, τις νοσηλεύτριες, τις ψυχονοσηλεύτριες κλπ. Ψυχολόγους. Τους ψυχολόγους, ναι. Να τα λέμε και τα δικά μας. Ναι. Ναι. Και τέτοιες προσωπικότητες, συνεξαρτώμενες προσωπικότητες, ελκύονται ιδιαιτέρως από ανθρώπους οι οποίοι θα τους κάνουν ghosting, θα τους κάνουν gaslighting, γενικώς θα τους κηρύξουν έναν άτυπο ψυχολογικό πόλεμο. Mm. Mm. Οπότε συνδέεται πάρα πολύ το ότι το βίωνα στην παιδική τους ηλικία αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και η συνεξάρτηση είναι μια αρρώστια. Mm. Πάσχω και εγώ από συνεξάρτηση. Νομίζω ότι είμαι σε ένα καλό δρόμο απεξάρτησης από τη συνεξάρτηση. Έχω όμως αρκετό δρόμο μπροστά μου, γι' αυτό το λόγο και παρόλο που τελείωσε θριαμβευτικά ο δεύτερος μου γάμος πέρσι στα γενέθλια μου, μόλις έγινε 45 χρονών, ένα χρόνο πριν, εξακολουθώ να παραμένω μόνη, συνειδητά, κάνοντας ξανά ένα κύκλο ψυχοθεραπείας, γιατί ναι και ψυχολόγοι κάνουμε ψυχοθεραπεία, ναι, και χρειαζόμαστε και κάνουμε και δεν το λέμε, γιατί θεωρώ ότι με ένα τρόπο που με ξάφνιασε, όταν γνώρισα το δεύτερο μου σύζυγο στα 41 μου, μετά που ζούσα 15 χρόνια μόνη, Μαρία, γιατί είχα παντρευτεί φοιτήτρια στα 21, το γνώριζα σε φύση στα βιβλία, και είχα χωρίσει στα 26 μου, μεγάλωνα τα παιδιά μου μόνη μου, εννοείται ότι είχα ερωτικές σχέσεις, αλλά δεν παντρεύτηκα, δεν συγκατοίκησα, δεν είχα ξανά δέσμευση, σοβαρή δέσμευση. Στα 41 μου βρέθηκα να μπω σε συνεξάρτηση. Mm. Ήταν καθαρά δικό μου πρόβλημα. Mm-hmm. Και συνειδητοποίησα και ότι όταν αφήνεσαι, όσο δυναμικός άνθρωπος και να είσαι, και ας είχα γράψει μέχρι τότε δύο βιβλία, τα οποία μιλούσαν για τα θέματα αυτά, το πρώτο βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας» και το δεύτερο «Και άνδρες έχουν ψυχή» που μιλούσαν για αυτά τα ζητήματα, μπήκα στη διαδικασία να γίνω συνεξαρτώμενη χωρίς να το συνειδητοποιήσω. Είναι ύπουλη ασθένεια αυτή. Ύπουλη. Mm. Γιατί ο συνεξαρτώμενος, σαν ένας άλλος εξαρτώμενος, γιατί είναι addiction πάλι συνεξάρτηση, φτιάχνει φανταστικές δικαιολογίες μέσα στο μυαλό του για το τέρι του και για τον εαυτό του. Και λέει: «Α, δεν είναι που η σχέση μας είναι άνηση, είναι που μάνα μου ο καημένος έχει αυτό το πρόβλημα και εγώ τον βοηθάω και είναι η καλή ψυχή μου, ή μην τον βλέπετε». Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για μένα ειδικά, μιλάω γενικά. «Ή μην βλέπετε τον άντρα μου που θυμώνει και φωνάζει και έχει άσχημη συμπεριφορά, είναι που έχει αυτό το δικαιολογητικό, ή μην βλέπετε τη γυναίκα μου που συμπεριφέρεται με αυτόν τον πολύ μαλακισμένο τρόπο, είναι που έχει θέματα». Ασθένεια το λέω εντός αγωγικών. Ψυχική διαταραχή είναι, δεν είναι ασθένεια. Δεν υπάρχει διάγνωση συνεξάρτησης ακόμη, δηλαδή δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια τέτοια διάγνωση. Ξαναλέμε ότι η ορολογία έρχεται από τις ομάδες αυτοβοήθειας των ανώνυμων αλκοολικών. Και εγώ έχω τη γνώμη ότι η σύγχρονη ψυχολογία και ψυχοθεραπεία καλά κάνει να ενσωματώνει κάποιες έννοιες οι οποίες προέρχονται ίσως από γειτονικούς χώρους, συνεργατικούς χώρους, γιατί μας είναι χρήσιμη στο να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, όταν διάβαζα το research που μου έχει βρει η Αριστονίκη για το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», τα περισσότερα papers ήταν από διδακτορικά ανθρώπων που έκαναν marketing, human resource. Ανέφεραν τους όρους. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, και επίσης θεωρώ ότι όλη αυτή η λατρεία που δίνουμε σε αυτή τη βίβλο, τον DSM, το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, πρέπει κάποια στιγμή να πάψει, να το κάψουμε αυτό το βίβλο. Αλλά εντάξει, μας βοηθάει να το πούμε για μας, να έχουμε μια... Ναι, ναι, για μας. Αλλά έχουμε καταντήσει όμως, όχι όλοι οι ψυχολόγοι, αρκετοί από τους ψυχολόγους, να μένουμε μακριά από την πραγματικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και του τι συμβαίνει στη ζωή γύρω μας, γιατί μένουμε κολλημένοι σε κάποιες διαγνώσεις οι οποίες, όσοι είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι που έχουμε ξεκινήσει από το DSM-3 Text Revised, από τόσο παλιά, ξέρουμε ότι έρχονται καινούργιες εκδόσεις και τα αναθεωρούν. Ακριβώς. Και είναι και ταμπέλες που δεν χρειάζονται, γιατί μας βοηθάνε να έρθουμε σε επαφή με τον άλλον και να βιώσουμε το βίωμά του και να καταλάβουμε το δικό του βίωμα. Γι' αυτό σου λέω ότι χρησιμοποιώ ορολογίες όπως αδιάγνωστο στο κανάλι και δεν βάζω άλλες ορολογίες διαγνωστικές. Ξέρω εγώ τις διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος. Για τον λόγο αυτό ότι δεν θεωρώ καλό να στιγματίζουμε ακόμη και τον εχθρό μας. Δεν μας αφορά. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που με αφορά εμένα και σένα, όχι, δεν έχω αδερφή, έχω ένα αδερφό.
τον αδερφό Θεοδόσιο Πετρίδη, τον ορθοπαιδικό χειρουργό, αχρίαστος να μας είναι όλους. Λοιπόν, έχασα τον ερμό μου τώρα. Για το ότι δεν χρησιμοποιείς ταμπέλες και ορολογία και λες. Ναι. Όταν μας λένε κάτι, ακόμη και στα αστείο, και ακόμη και ένας συνάδελφος, μπορεί να σου πει, μήπως είσαι ότι ψυχαναγκαστική, σου μπαίνει η ιδέα και μπορεί να νιώθεις ότι έχεις συμπτώματα που δεν έχεις. Mm. Και νιώθεις εξαιρετικά αποδυναμωμένος. Εγώ την είχα πάθει αυτή τη ζημιά, γιατί είδα προηγουμένως ότι απαντούσες ερωτήσεις σχέση με την ψυχοθεραπεία. Και γι' αυτό με τις ταμπέλες εδώ τα απάντησες. Σου παραδέχομαι, δεν σε έκανα στόλκινγκ, τι να πει. Την ώρα που ετοιμαζόμουν, λέω, ας την γνωρίζω λίγο, γιατί η πρώτη καλά. Ναι. Νομίζω ότι είναι μόνο για, εκτός από κουτάκια που λέει ο Μίτσος, είναι μόνο για να κάνουμε κάποιες εξηγήσεις μεταξύ μας οι ειδικοί και πάλι με πάρα πολύ προσοχή. Μπράβο. Ίσως μπορούν... Α, τη Μαρία ρωτούσε, συγγνώμη. Έχεις εσύ αδερφή Πενελόπη? Α, η αδερφή μου Πενελόπη, ναι. Κόρη μου, τόση ώρα λέω πως δεν έχω αδερφή Πενελόπη. Γιατί και τους ερωτήσεις πιο πάνω. Η αδερφή μου είναι τέλος πάντων celebrity και μάλλον πολύ. Ναι, η αδερφή σου. Τίποτα δεν είναι. Απλά είναι κοινωνική και είναι ίσως... influencer. Πολύ. Όχι, καθόλου. Η καθηγήτρια Γερμανών. Απλά είναι πολύ, ίσως που με ξέρουν από την αδερφή μου, γι' αυτό το λέω. Όχι, ενώ ήσουν τόσο απορροφημένη από αυτά που λέγαμε που δεν διάβασε την ερώτηση. Ναι. Σκεφτούσα άλλη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω πιο πάνω. Ναι. Ήμουν εκεί. Μας ρωτάει για τον εγωισμό και τα παιχνίδια εξουσίας. Και αυτό που αναφέρω. Αυτό που είπα και εγώ ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι εγωισμός και παιχνίδι εξουσίας να ασχολείσαι με έναν άνθρωπο για να νιώσεις παροδικά καλύτερα, να παίζεις με τα συναισθήματα του άλλου, να προσπαθείς να προκαλέσεις συναισθήματα, ένα, αυτό που λένε να τυλίξω τον άλλον, να πάω να τον κάνω να με θέλει, να τον φτύσω να κολλήσει, να τη φτύσω να κολλήσει κλπ. Κλπ. Όλα αυτά μου φαίνονται πολύ αχρίαστα και πολύ ψυχοπαθολογικά και είχε σχολιάσει σήμερα στο κανάλι μου στο YouTube μια από τις κοπέλες που είναι στην κοινότητα κάτω από ένα βίντεο. Λέει, εγώ στην αρχή, λέει, που γνωρίζω κάποιον, ακόμη και αν καταλαβαίνω ότι συγκρατιέται να μην με πάρει τηλέφωνο, να μην στείλει μήνυμα για να με κάνει να κολλήσω, σταματώ αυτή την γνωριμία γιατί σημαίνει έχει θέματα κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρος. Σωστό. Σωστό. Ρωτάνε, Θέκλα μου, με την ευκαιρία αν θα μπορέσει έχουμε να... Έχουμε κάνει για το πένθος. Πολύ ωραία. 2-3 βίντεο, ναι, να κάνουμε κι άλλα. Ναι, πολύ ωραία. Κοιτάω και καμιά ερώτηση που μας έχουν κάνει λίγο πιο πάνω για να απαντήσουμε. Εννοείται μας κάνετε κι άλλες, θα είμαστε για λίγο ακόμα στο live πριν μας κλείσει το live. Αν αγαπάς και δεν το έχεις αλλά δεν σε νοιάζει, ας είναι όποιο θέλει, εγώ το χαίρομαι από μακριά. Αυτή είναι αγάπη ή είναι πρόβλημα? Μας ρωτάνε, γράφει και γκρίκλεις και δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς την έννοια. Αγαπάς κάποιον με τον οποίο να μην είσαι ακόμη μαζί, να μην είσαι πλέον μαζί, να μην είσαι μαζί, και να το θέλεις και να θέλεις το καλό του παρόλο που δεν είστε μαζί. Αυτή είναι η ερώτημα μας απαντήσει. Κάτσε ένα λεπτό να το δω. Ναι. Είναι λίγο καλή στα γκρίκλις. Στο να τα διαβάζω, όχι να τα γράφω. Πιο, πολύ πιο. Αν αγαπάς και δεν τον έχεις, αλλά δεν σε νοιάζει. Δεν τον έχεις. Ας είναι με όποια θέλει, εγώ τον χαίρομαι μακριά. Αυτή είναι αγάπη πρόβλημα. Εάν αυτό δεν σου... μειώνει την ποιότητα ζωής σου, εάν αυτό δεν σε στενοχωρεί και αν αυτό δεν σε λυπεί και δεν σου κάνει τη ζωή σου χειρότερη, αγάπα τον όσο θες. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Δεν έχω ακούσει άντρα-γυναίκα που να έχει μπει σε τέτοια σχέση, γιατί καταλαβαίνω σχέση με άνθρωπο που είναι αλλού. Αυτό λέμε. Όχι, δεν είναι αυτό που είναι. Με κάποιον που να μην τον έχει. Τον αγαπάει χωρίς να τον έχει. Είναι αυτό το τραγούδι του Τερζή που λέει δεν μιλάμε. Okay. Τα ψυχοπαθή τα τέτοια. Yeah. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν αντί να έχουν ένα ρεαλιστικό έρωτα, τον οποίο να τον βιώνουν με όλες τις δυσκολίες, προτιμούν ένα φαντασιακό έρωτα, μια αδύνατη αγάπη, an impossible love που λένε οι Εγγλέζοι, και να λέει εγώ είμαι τόσο
τόσο υπεράνω που δεν με πειράζει αν είναι με άλλον και δεν είναι μαζί μου. Α, οκ, okay, τώρα το πιάσα, εντάξει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Αν θέλει να μας το διευκρινίσει, να μας το διευκρινίσει. Α, ναι, μας γράφει. Μάλλον αυτό που εννοείς. Ναι, το είδα πιο πάνω. Ναι, οκ. Άμα έχει απαντήσει ο Μίτσος για μας το τι συμπέρει η ghosting σε μια σχέση. Προς τι και πώς. Και πιο πάνω ρωτάνε για το ghosting στις φιλίες, που υπάρχει και εκεί, όπως είχαμε πει. Τις φιλίες γίνονται πολύ δύσκολα πράγματα, γιατί οι φιλίες είναι πλατωνικοί έρωτες. Για μένα οι φιλίες είναι underrated. Είναι υποβαθμισμένες οι φιλίες. Και οι Έλληνες χρειάζεται να επενδύσουμε στις φιλίες μας. Και περισσότερο και οι Ελληνίδες γυναίκες, θα έλεγα. Γιατί το λες? Είμαστε πιο... Γιατί στην κουλτούρα μας είναι πολύ πιο διαδεδομένες οι ανδρικές παρέες και ανδρικές φιλίες και θεωρείται πολύ πιο αναμενόμενο από έναν άνδρα να συναντιέται με τους φίλους του, να δίνουν χρόνο και ενέργεια στο να ενδυναμώσουν τις φιλίες τους. Αλλά εμείς οι γυναίκες προσπαθούμε ή προτιμούμε συνήθως να επενδύουμε το χρόνο μας στο να βρούμε εγκόμενο για να είμαστε ευτυχισμένες. Όχι, δεν είναι όλες οι γυναίκες έτσι. Δεν μ' αρέσει που μιλάω σεξιστικά, γιατί όντως ακούγεται σεξιστικό αυτό, αλλά αρκετές γυναίκες έχουμε τέτοιο θέμα και επίσης έχουμε και το θέμα της ζήλιας και του φθόνου μεταξύ μας. Πιο συχνά, ή παρατηρείται πιο συχνά από ό,τι στους άντρες. Τώρα μιλάω και με βάση την κλινική μου πείρα και έχω μια μεγάλη κλινική πείρα, γιατί για 20 χρόνια, για 20 συναπτά έτη έβλεπα κόσμο στο γραφείο. Έχω πάνω από 20.000 ανθρώπους στον τηλεφωνικό μου κατάλογο, εκ των οποίων οι 2-3 να είναι απλώς γνωστοί και να μην έχουν υπάρξει πελάτες μου. Οπότε έχω δει χιλιάδες ανθρώπους, κυριολεκτικά χιλιάδες. Έχει 3-4 τώρα. Έχει, ναι, 3-4 χρόνια που έχω σταματήσει να βλέπω κόσμο. Ίσως σε κάποια φάση ξεκινήσω να βλέπω λίγο κόσμο λίγες ώρες για να ξανάρθω σε επαφή με τη θεραπευτική διαδικασία. Το κάνω δηλαδή πολύ αραιά, μια φορά το μήνα κάπως έτσι, με κάποιους παλιούς ανθρώπους που διατηρούμε επαφή. Αλλά έχω δει πάρα πολλά περιστατικά και έχω δει πάρα πολλούς άνδρες. Είχα έκτοτε αρκετή πέραση στους άνδρες ως πελάτες. Για ένα περίεργο λόγο με εμπιστεύονται οι άνδρες ως ψυχολόγο. Περίεργο. Υπάρχει. Είναι ένας περίεργος λόγος αυτός, γιατί γενικά είμαι εξαιρετικά φεμινίστρια. Είμαι πολύ δυναμική και με εμπιστεύονταν πρωτού γράψω το βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή. Μάλλον το γράψω το 2011. Θα σου πω ένα περιστατικό το οποίο μου έχει μείνει στη μνήμη έτσι πολύ καθαρά. Είχα γράψει το 2005 το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας». Σε κάποια φάση ο εκδότης, εγώ τότε δεν είχα σκεφτεί καν να το στείλω στο ψυχογιό που ήταν ένας εκδοτικός οίκος που θαύμαζα, γιατί είχα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και λέω σιγά μην πάρουν το βιβλίο μου. Λοιπόν, και πήγα στον πρώτο που βρήκα μπροστά μου έναν τυχαίο εκδοτικό οίκο στην Κύπρο, εκδίδε το βιβλίο και σε κάποια φάση αυτός είχε τη φαϊνή ιδέα να το βάλει στα περίπτερα το βιβλίο. Ναι. Και το βάλε. Με παίρνει τηλέφωνο ένας κύριος, ο οποίος έρχεται στο γραφείο, ήταν ένας νεαρός 28 ετών, ο οποίος είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, ο οποίος δούλευε από πολύ μικρός σε μια εργασία τεχνική, μια εργασία χειροναχτική, γιατί είχε πάρα πολλά θέματα στο σπίτι, ο οποίος ήταν φουλ αλκοολικός εκείνη την περίοδο και είχε τρομερά θέματα διαχείρισης θυμών. Και μου λέει, κυρία Θέκλα, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ μου βιβλίο. Ποτέ μου δεν έχω διαβάσει βιβλίο. Ποτέ μου δεν έχω ούτε στο σχολείο δεν διάβαζα βιβλίο. Μου λέει, και από το σχολείο βγήκα γιατί ήμουν άχρηστος. Πήγα στο περίπτερο, λέει, είδα αυτό το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας» και νόμιζα, μου λέει, πως θα είχε μέσα φωτογραφίες με γυμνές γυναίκες. Και το αγόρασα, μου λέει. Και άρχισα να το διαβάζω. Όταν το άνοιξα που πήγα σπίτι, γιατί αυτός ο εκδότης το είχε βάλει μέσα σε νάιλον. Είχε σκεφτεί. Μαρκετίστηκα. Και άρχισα να το διαβάζω, μου λέει, που δεν έχω διαβάσει ποτέ μου βιβλίο. Και μου άρεσε πάρα πολύ και κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω ψυχοθεραπεία. Και ήρθε ο άνθρωπος αυτός, έκανε ψυχοθεραπεία για ένα ολόκληρο χρόνο
καταφέραμε την απεξάρτηση από το αλκοόλ, όχι μόνο από την ψυχοθεραπεία, πήγε σε κλειστή θεραπευτική κοινότητα από ένα σημείο και μετά. Ναι. Πήγαινε, ήταν ντεμή, πήγαινε 3 ώρες τη μέρα και τις υπόλοιπες δουλειά. Και ήταν ένας από τους καλύτερους μου πελάτες, με ποια έννοια, από τους καλύτερους θεραπευόμενους, με την έννοια του ότι δούλευα με αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι του έδινα το απορροφούσε σαν σφουγγάρι. Και ήταν εξαιρετικά δεκτικός και είχε το προφίλ κάποιου ο οποίος δεν θα πήγαινε ποτέ σε ψυχολόγο και μάλιστα γυναίκα. Ακριβώς. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Για ένα περίεργο λόγο εμπνέω εμπιστοσύνη στους άντρες. Οπότε οι μισοί μου θεραπευόμενοι που έχουν περάσει από τα χέρια μου, από το γραφείο μου, από το μιλέ μου καναπέ, ήταν άντρες και άλλοι μισοί γυναίκες. Άρα έχω αρκετά στατιστικά για να μιλήσω για το πώς συνήθως λειτουργούν τα φύλλα. Mm. Οι γυναίκες λοιπόν, πιο συχνά από τους άντρες, κάνουμε το πολύ σοβαρό λάθος, αντί να επενδύουμε στον εαυτό μας, στην προσωπική μας ανάπτυξη, στην πνευματικότητά μας, στην καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας και στις φιλίες μας, επιδιδόμαστε σε ένα τελείωτο κυνήγι έβρεσης ερωτικού συντρόφου. Αυτό. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πρέπει να το περάσουμε σαν ένα κήρυγμα, σαν ένα Ευαγγέλιο, να το μιλήσουμε. Ας αρχίσουμε να επενδύουμε στις φιλίες μας. Γιατί οι φιλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές σχέσεις. Θα πω αυτό το κλισέ καρακλισέ, αλλά θα το πω ότι οι φίλοι είναι συγγενείς που διαλέγουμε, ενώ οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Ακριβώς. Και μέσα από τις φιλίες μπορεί να γίνει τεράστιο, φοβερό healing. Healing. Είναι υποστηρικτικό περιβάλλον και θεραπευτικό περιβάλλον όταν ναι. Είναι φιλίες και αυτό. Ακριβώς. Ναι, το έχω πει και σε βίντεο και έχει τύχει να μου σκράψουν σχόλια από κάτω. Διαφωνούν με αυτό που λες. Έχω πει ότι όταν έχεις καλούς φίλους δεν χρειάζεσαι τον ψυχολόγο. Και εξηγήθηκα όταν δεν έχεις κάποια ψυχική διαταραχή, όταν είσαι ψυχοσυναισθηματικά ισορροπημένος και κάνεις φιλίες πάνω σε υγιή πλαίσια. Εντάξει. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Τέλεια. Έχουμε άλλη ερώτηση? Γιατί νομίζω και... Θέλω να πω λίγο... Πόση ώρα έχουμε? Μας κλείσει. Θέλω να μιλήσω λίγο για το gaslighting. Πολύ ωραία. Το οποίο περιγράφεται σε ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Το gaslighting είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, το οποίο η ορολογία έχει προκύψει από την ομώνυμη ταινία Gaslight, που ήταν και θεατρικό έργο. Είναι μια εξαιρετική ταινία, ψάξτε να τη βρείτε. Είναι της δεκαετίας του 40. Υπάρχει και στο YouTube υπάρχει αυτή η ταινία, που μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει δωρεάν. Και σε αυτή την ταινία ένας δολοφόνος, ο οποίος έχει σκοτώσει μια γυναίκα προκειμένου να της κλέψει κάτι, και δεν έχει καταφέρει να βρει εκείνα τα πολύτιμα διαμάντια που θέλει να της κλέψει, πηγαίνει και φλερτάρει την κληρονόμο της, την ανιψιά της, σε σημείο να τον εμπιστευτεί, να τον παντρευτεί, και ενώ είναι παντρεμένη προσπαθεί να βρει αυτό το θησαυρό μέσα στο σπίτι και βγάζει τη γυναίκα του τρελή και την κάνει να πιστέψει κιόλας ότι είναι τρελή. Και το gaslighting συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Συμβαίνει στον bullying, συμβαίνει στο mobbing, στο χώρο εργασίας. Μπορεί να συμβεί μέσα σε μια ερωτική σχέση. Μπορεί να συμβεί μέσα στην οικογένεια των gaslighting. Gaslighting σημαίνει για να σε αποδυναμώσω, σου λέω ότι είσαι τρελός και σε κάνω πράγματα για να σε πείσω ότι είσαι τρελός. Ναι. Πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό που μας το λέει. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, αν μέσα σε μία σχέση, είτε αυτή είναι φιλική, είτε αυτή είναι ερωτική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι οικογενειακή, νιώθουμε να χάνουμε τα λογικά μας, καλά κάνουμε να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό. Να πάμε σε κάποιον ψυχολόγο που να είναι εξοικειωμένος με τους όρους του ψυχολογικού πολέμου. Πιστεύω ότι περισσότεροι ψυχολόγοι είναι εξοικειωμένοι με αυτούς, και συμφωνώ με αυτό που λέει ο Mrs. Korean Cupcake, ότι το ομαδικό gaslighting επίσης είναι κακό, ειδικά όταν είσαι ένας και είναι πολύ, και αυτό συμβαίνει στον bullying. Ακριβώς. Ομαδικά σε κοροϊδεύουν και σε κάνουν να πιστεύουν πως είσαι άσχημος. Βεβαίως φεύγουμε από τον gaslighting, αλλά για να μπορέσεις να φύγεις, πρέπει κάποιος να σου ανοίξει τα μάτια, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι θύμα ψυχολογικού πολέμου, να σταματήσεις να νιώθεις ενοχές, να πιστείς ότι δεν είσαι τρελός.
Όλο αυτό. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο επαφή με μένα και με το τι γνώσεις παίρνω, πόσο ανοίγω το πεδίο μου, διαβάζω, δεν μένω. Που αυτό που είπες πριν, το συνδέω πολύ με πριν. Δεν μένω με το, συγγνώμη κιόλας, με τον γκόμενο, με την γκόμενα και είμαστε μόνο εκεί. Ανοίγω και τον οριζοντά μου με παρέες, με φίλους, για να δω ένας φίλος τι θα μου πει όταν το δει, γιατί θα το δει απ' έξω. Και το και θα να το δει καλύτερα. Και κάτι άλλο για τη φιλία, Μαρία μου. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμες φιλίες από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Να έχουμε και φίλους που να είναι και μεγαλύτεροι μας και στην ηλικία με εμάς και μικρότεροι μας. Ναι. Να κάνουμε φιλία με συναδέλφους μας, να κάνουμε φιλία με ανθρώπους από άλλα εργασιακά περιβάλλοντα και από άλλες ακατευθύνσεις επιστημονικές που μπορεί να μας εμπλουτίσουν τη ζωή μας και να εμπλουτίσουμε και εμείς τη δικιά τους ζωή. Και να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να επιστρέψουμε στη φύση. Η οποία φύση ήταν οι άνθρωποι να ζουν αγαπημένοι έχοντας κοινωτική ζωή. Ναι. Το community life. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή κοινωνικής αποξένωσης. Ευτυχώς που έχουν αρχίσει οι διαδικτυακές κοινότητες και μας φέρνουν κοντά, όπως αυτή τη στιγμή είμαστε 105 άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μάλλον δεν τράει. 105 άνθρωποι και συμπνευματιζόμαστε αυτή τη στιγμή, άρα έχουμε την αίσθηση της κοινότητος. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μέσα στη επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους από πολλές ηλικιακές ομάδες, από πολλές κοινωνικές ομάδες και χρειαζόμαστε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο και να μοιραζόμαστε ανθρωπιά. Το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Διαβάστε το. Διαβάστε το και θα το δώσουμε και... Α, θα δώσω και giveaway. Ναι, θα το δώσουμε και δώρο, οπότε θα το ανεβάσω αύριο να... Κυρία Μαρία, άρεσες μου. Γιατί λέει κάποιος καλησπέρα, κυρία Μαρία. Το άρεσες μου. Κυρία Μαρία, άρεσες μου. Στην κυρία ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το live. Ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Και πήραμε όλοι πολλά πράγματα. Με χαρά να συναντηθούμε και για το επόμενο σου βιβλίο. Ευχαριστώ, βεβαίως. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι το live του YouTube, δεν είμαι το live του Instagram. Αλλά εφόσον μου το ζήτησες, γιατί όχι. Γιατί όχι. Χαίρομαι. Θα το αποθηκεύσουμε το live. Ναι, θα το αποθηκεύσουμε. Θα βάσει και η Θέκλα στο YouTube της, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε. Ευχαριστώ. Μαρία μου, να είσαι καλά και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και χαίρομαι πολύ που υπάρχουν τόσο εξαιρετικοί νεαροί συναδελφοί. Και κάτι άλλο θα πω φεύγοντας. Να προτιμάτε τους νεαρούς ψυχολόγους. Γιατί οι νεαροί ψυχολόγοι είναι και πιο καλά εκπαιδευμένοι από εμάς τους μεγαλύτερους και έχουν και περισσότερη όρεξη για δουλειά και είναι και πιο αντικειμενικοί. Να τους προτιμάτε. Ευχαριστώ για τη συναδελφικότητα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια.